Στο σημερινό βίντεο θα αναπαραστήσουμε ένα πραγματικά θρυλικό goal και αν τα καταφέρουμε, επιτέλους θα αγοράσουμε τον πρώτο μας παίκτη σε αυτό το account. Για πάμε να δούμε. Το προηγούμενο επεισόδιο Road to Glory που κάναμε challenge, ψηφίσατε στα σχόλια το σχόλιο του Bill που λέει επόμενο challenge να μπορέσεις να βάλεις τον goal του Giovanni απέναντι στη Galatasaray και στον Mondragon, τον τερματοφύλακα της Galatasaray, το γνωστό τον ξεφτύλισε από την μαγική περιγραφή και μια περιγραφή που έχει μείνει από τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Και αν το καταφέρουμε, θα αγοράσουμε τον Dembélé της Μπαρτσελόνα, το οποίο είναι ένα καλό upgrade. Σας κάνω update ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι κάπως έτσι. Έχουμε σχεδόν 400.000, μπορεί και λίγο παραπάνω αν πουλήσω πράγματα, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι tradable, όπως ο Χακίμι, όπως ο Σαλάχ που είχαμε βγάλει στο προηγούμενο επεισόδιο και τον είχατε δει. Οπότε μπορούμε να πουλήσουμε πράγματα, ειδικά ο Σαλάχ. Αν καταφέρουμε σήμερα και κάνουμε το challenge, μάλλον θα πουληθεί για να έρθει ο Dembélé. Και επίσης σας δείχνω την ομάδα ώστε να είστε updated, να ξέρετε τι χρειάζεται η ομάδα, να δείτε πού είναι οι αδυναμίες και πού είναι καλά ενισχυμένοι. Και όπως σας είπα, το budget είναι μπορεί και πάνω από 400.000, οπότε είστε ελεύθεροι μέχρι εκεί να γράψετε ό,τι προσθήκες θέλετε για το επόμενο επεισόδιο. Και εννοείται συνεχίζετε να γράψετε και challenges για τα επόμενα επεισόδια που θα έρθουν. Γιατί αν κάνουμε άλλα challenges, μπορούμε να αλλάξουμε τον παίκτη που έχουμε αγοράσει και να αγοράσουμε κάποιον άλλον, αν πετύχουμε το challenge. Αποτύχαμε στα προηγούμενα δύο που να θυμίσω ήταν το goal του Χάμες στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014 και στην ίδια διοργάνωση αποτύχαμε τη δεύτερη φορά να κάνουμε αναπαράσταση τον goal του Φαν πέρσι από το παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Για να δούμε σήμερα που αλλάζουμε διοργάνωση και πάμε στο Champions League, αν θα καταφέρουμε να βάλουμε αυτό το θρυλικό goal. Όπως πάντα έχουμε τρεις ευκαιρίες να το πετύχουμε σε τρία διαφορετικά match. Φύγαμε. Ομάδα πρώτου αντιπάλου, εξαιρετική μπορώ να πω. Φανταστική ομάδα. Ευκαιρία, Σονάλντο. Πάρα πολύ ωραία. Θα κρεμάσει, προσπάθησα με τη μία να το κάνω, δεν βγήκε. Ο Σαλάχ, Σονάλντο θα κρεμάσει. Ναι! Δεν καταφέρουμε το πρώτο μας challenge με το chipshot. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πιο απλό goal, είναι ένα goal που μπαίνει στο FIFA. Αλλά επιτέλους, βγάζουμε και τις φωτογραφίες μας. Κάνουμε το πρώτο μας challenge και μπορούμε γρήγορα να αγοράσουμε τον Dembélé. Φανταστικά πράγματα. Ναι. Όχι, και τρώμε γκολ, πολύ άσχημο γκολ. Τρώμε με κόντρα, πολύ άσχημο γκολ. Και για να βάλω λίγο πιο δύσκολα, επειδή ήταν ένα εύκολο challenge και ένα εύκολο γκολ να βάλουμε ένα chip στο FIFA, αν δεν κερδίσουμε αυτό το match, πρέπει να ξανακάνουμε το challenge. Οπότε πρέπει να τρεχαρντάρουμε τώρα, focus. Ευκαιρία, Haaland. Haaland περνάει, καταπληκτικό γκολ είναι, καταπληκτικό γκολ είναι. Τι έκανε εκεί ο Haaland, τους χόρεψε. Τους χόρεψε ο Haaland, 2-1, πάμε. Όχι, το δοκάρι είναι αυτό! Όχι! Το σπάσαμε το δοκάρι εκεί. Πήρε και την μπάλα έτσι. Ωραία πάσα, Haaland. Όχι. Ω! Μπαλιά το έβγαλα. Μπαλιά το έβγαλα λέει. Όχι! Όχι, τι κακό γκολ τρώμε! Διώχνω την μπάλα και του βγάζω μπαλιά! Όχι, αυτό ήταν ακόμα χειρότερο γκολ. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό. Κούνησε τέρμα, σωστός. Δεν το περίμενα. Πέρασε ο Haaland. Κι άλλο γκολ ο Haaland. Ναι. Δεν αξίζουμε καθόλου τα δύο γκολ που έχουμε φάει. Θα μπορούσε να το πάρουμε πολύ εύκολα αυτό το μάτς. Έχουμε κάνει και το challenge. Αλλά θέλει να μας βγάλει την πίστη. Πάλι διώχνω και του βγάζει μπάλια. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα που γίνεται. Τι κακό πράγμα είναι αυτό τώρα που γίνεται εδώ. Ωραία μπαλιά. Όχι, δεν προλαβαίνει ο Σονάλντο. Σον έφυγε. Για να το κλειδώσει. Για να κλειδώσει το challenge. Όχι, ο Σον δεν το κάνει. Κοντράρι μπάλα. Haaland, όχι. Όχι. Κεφαλιά Γκβαρντιόλ πάλι πάνω στη γραμμή. Τι κάνει εδώ πέρα. Πώς μένει ο άλλος μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει εδώ να κρατήσουμε την μπάλα και να κάνουμε το καθήκον 2-3. Αξίζουμε όμως την νίκη, αξίζουμε να πάρουμε το challenge και το κάνουμε. Ναι, το κάνουμε. Ναι, φανταστικό. Είναι φανταστικό. Είναι και επίσημο λοιπόν, έχουμε κάνει την πρώτη μας αγορά στο First Owner RTG. Μόνο που μπορούμε να πάρουμε έναν παίκτη. Αυτό ήταν ο όρος από την αρχή της σειράς. Και είναι η πρώτη φορά που αγοράζουμε παίκτη στην ομάδα. Υπάρχει μόνο ένας
tradable παίκτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχουμε αγοράσει. 58,5 είναι ο Ντεμπελέ αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως βλέπετε και το ξέρετε, είναι first owner. Επίσης, είχαμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα γιατί έπρεπε να αλλάξει λίγο λόγω του ότι δεν θα χώραγε αλλιώς ο Ντεμπελέ. Έτσι είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Έχει μπει και ο Κορέα ο Κόκκινος. Θα τον δοκιμάσουμε και αυτόν. Έχει πέσει λίγο το chemistry. Έχουν αλλάξει κάποιοι παίκτες. Αλλά δεν είναι άσχημη και έτσι η ομάδα. Οπότε με αυτή την ομάδα έχετε μία βάση να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Θέλετε μήπως να επαναφέρουμε κάποιον άλλον παίκτη και να φύγει ο Ντεμπελέ, να αγοράσουμε κάποιον άλλον παίκτη που πιστεύετε ότι θα ενισχύσει περισσότερο την ομάδα? Μπορείτε να πάτε κάτω στα σχόλια και να το γράψετε για το επόμενο επεισόδιο. Επίσης, εφόσον πούλησε και το Σαλάχ, έχουμε 500 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή και ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν κάποιοι tradable παίκτες που μπορώ να πουλήσω που τους έχουμε πετύχει από τα pack, όπως είναι ο Χακίμι που δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή λόγω του chemistry. Πήραμε και ένα pack από το Season Progress. Είναι ένα mega pack το οποίο έχει 82 plus overall rare player guarantee τουλάχιστον. Για πάμε να δούμε. Αυτά τα guarantee δεν μου αρέσουν συνήθως, αλλά πάμε να ανοίξουμε αυτό το mega pack για να δούμε πως έχουμε κάποια εξέλιξη στο account. Είναι boards, πάει από δεξιά, είναι Κολομβία, είναι Striker και είναι ο Ζαπάτα. Καμία εξέλιξη. Και εφόσον σήμερα καταφέραμε και κάναμε το πρώτο μας challenge και εύκολα, δεν θα σας άφηνα έτσι μόνο με ένα ματσάκι και ένα απλό pack. Έκανα και 10 75 plus player picks. Τα 80 plus τα packs δεν είχαν πάει τόσο καλά την προηγούμενη φορά που τα είχαμε κάνει. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά αυτά εδώ να πάνε καλύτερα. Και θα αργήσω και αντίστροφα να ανοίξω από το τέλος το 10ο. Για να δούμε, έχουμε δύο επιλογές 75 plus και ξεκινάμε με 81 και οι δύο duplicate. Φανταστικό ξεκίνημα εδώ μπορώ να πω. Τουλάχιστον είναι tradable. Συνεχίζουμε από πίσω προς τα μπρος. 82 τουλάχιστον δεν είναι duplicate το brand, παίρνω το brand. Και πάμε στο πρώτο τώρα, για να δούμε το πρώτο. Παραμένουμε χαμηλά και πάλι έχουμε duplicate. Ο Νίκο Μαρτίνες σίγουρα θα πάει για Quixel. Πάμε στο επόμενο για να δούμε, έλα δώσε κάτι ωραίο. 84, εντάξει, 84 rating μας κάνει αυτό το rating. Ο Ντίντι, μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο, τώρα το έχουμε πάρει με τη σειρά. 81 ο Τολόι δεν είναι και duplicate. Πάμε ξανά στο επόμενο, το τρίτο. 89 όπλα! Καμάνα, μάνα, μάν! Και τον έχουμε, λέει. Παίρνω και ελπίζω να μην είναι duplicate. Πάρα πολύ καλό όπλακ όμως. Πολύ καλό όπλακ. Πάμε και στο επόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το προηγούμενο. 81, οκ. Okay. Έχουμε φοντεράκι καλό. Αρχίζουμε και έχουμε αρκετό φοντεράκι. Για πάμε και στο επόμενο. Μας μένουν άλλα 3. 81 είναι ο Martinez της United. Οκ. Okay. Έλα, δώσε κάτι ακόμα ωραίο. Δώσε κάτι ακόμα ωραίο έτσι για το τέλος. Πάμε λίγο να το τελειώσουμε έτσι ωραία. Καρβαχάλ και Γκάμπριελ Χεσούς. 84 Καρβαχάλ, θα πάρουμε το rating. Και πάμε και στο τελευταίο για να κλείσουμε. Δώσε κάτι καλό, δώσε κάτι ωραίο. Όχι, δεν θα δώσει κάτι ωραίο. Τώρα ο Κονατέ να τον αφήσω για duplicate. Μάλλον όχι. Ή μάλλον ναι. Μπορεί να του βάλω σε κάποιο SBC αυτού του δύο και να μην του κάνω Excel. Γιατί λογικά και ο Κονατέ. Α, όχι, τον σώζουμε. Όταν αυτό φεύγει, οι υπόλοιποι πάνε στο club. Για να συνεχίσει όμως να εξελίσσεται το κανάλι, μπορείς να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο αν σου άρεσε, να κάνεις subscribe αν δεν είσαι εγγεγραμμένος και γουστάρεις το περιεχόμενο του καναλιού και δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάντε. Και αν θέλεις να συνεχίσεις να βλέπεις content από το κανάλι αυτή τη στιγμή, μπορείς να κάνεις κλικ εδώ.